Το θέμα της ασφάλειας είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί στο Δήμο Σέρων και σε αυτό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και προτεραιότητα, ξεκαθαρίζει ο Δήμαρχος Σέρων Αλέξανδρος Χρυσάφης, ερωτώμενος για το κολυμβητήριο των Σέρων, το οποίο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως και την Τετάρτη. Αυτό το οποίο κυριαρχεί σε όλους μας στη Δημοτική Αρχή είναι το θέμα της ασφάλειας. Ξέρετε ότι οι αδειοδοτήσεις σε όλα αυτά τα αθλητικά, στις αθλητικές εγκαταστάσεις δίνονται από την περιφέρεια. Όταν όμως παρατηρήσουμε κι εμείς ή ότι δούμε, διαπιστώσουμε κι εμείς κάποια ενδεχόμενα προβλήματα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, επιλαμβανόμαστε άμεσα. Αυτό κάναμε και με το κολυμβητήριο. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα, αναθέσαμε σε έμπειρους και σε εξειδικευμένους, να το πω έτσι, μελετητές, συγκεκριμένες ενέργειες επίγουσες για να δούμε αν υπάρχει θέμα ασφάλειας για όλα τα παιδιά και τους προπονητές που είναι εκεί πέρα μέσα. Αυτό οφείλαμε να κάνουμε και σε αυτό δεν έχουμε καμία, δεν διαπραγματευόμαστε το θέμα της ασφάλειας. Γι' αυτό και κλείσαμε άμεσα το κολυμβητήριο. Ξέρω ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε μια εικόνα του σε ποια κατάσταση είναι το κολυμβητήριό μας σε επίπεδο στατικότητα, σε επίπεδο βασικών κινδύνων. Η διαδικασία του ελέγχου αρχικά δείχνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, αλλά και πάλι η Δημοτική Αρχή θέλει να είναι σίγουρη για το τι συμβαίνει στο κολυμβητήριο Σέρων, πριν το δώσει και πάλι προς χρήση σε αθλητικούς συλλόγους αλλά και στους αιρέους δημότες. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης ξεκαθαρίζει πως με την υγεία και την ασφάλεια των Σεραίων δεν πρόκειται να παίξει κανείς. Ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου αυτού. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι δεν είναι σοβαρή η κατάσταση, άρα πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε θα ανοίξει το κολυμβητήριο. Νομίζω ότι μέχρι την Τρίτη θα έχουμε το πόρισμα, οπότε θα προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις. Αλλά αυτό θέλω να το πω για ακόμη μια φορά, δεν θα παίξουμε. Επειδή, ξέρω εγώ, υπάρχουν ανάγκες αγωνιστικές, υπάρχουν διαδικασίες προπονήσεων που υπάρχουν σε εξέλιξη, δεν θα παίξουμε όμως με την υγεία και την ασφάλεια είτε των παιδιών, είτε των προπονητών, είτε των αθλητών. Το ίδιο και με το γήπεδο το δημοτικό, που και εκεί υπάρχει σε εξέλιξη η μελέτη που γίνεται. Μας παρουσιάστηκε η πρώτη φάση της, μας επέτρεψαν να λειτουργήσουμε το γήπεδο με κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες στηρίσαμε. Αυτό έγινε και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ακολουθήσουμε πλήρως αυτό το οποίο θα μας πούνε. Αναφορικά με το γήπεδο Σερών και αν αυτό καταφέρει να ανοίξει το Σεπτέμβριο για τους πρώτους αγώνες του Πανσεραϊκού, ο Αλέξανδρος Χρυσάφης απάντησε πως η Δημοτική Αρχή κάνει ένα αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει στις αρχές Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμη. Βέβαια, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Νικτοπάτης είχε δηλώσει πως όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ίσως τους πρώτους αγώνες να μην είναι όλες οι κερκίδες ανοιχτές στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Κάτι αντίστοιχο σήμερα υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Κάνουμε αγώνα δρόμου. Κάνουμε αγώνα δρόμου για να αξιοποιήσουμε και τα χρήματα τα οποία μας έδωσε ο κ. Καραμαλής από το Υπουργείο Υποδομών, αλλά και δικούς μας πόρους. Γιατί δεν θα φτάσουν μόνο αυτά τα χρήματα, γιατί βγήκε με τα χρήματα αυτά και τα υποέργα τα οποία εγκρίθηκαν, έπρεπε να περάσει από έναν έλεγχο προληπτικό και όλες οι εγκαταστάσεις του γηπέδου. Όλες οι εγκαταστάσεις του γηπέδου βγάζουν κάποια επιπλέον προβλήματα τα οποία πρέπει να τα καλύψουμε. Άρα εδώ είμαστε, σε αυτό το σημείο, να τρέχουμε για να καλύψουμε όλα αυτά για να έχουμε το Πανσεραϊκό μας στην Α κατηγορία, στη Super League, να τον έχουμε και να τον χαιρόμαστε. Τώρα, κάνουμε αγώνα δρόμου με τα άλλα υποέργα, τα καθίσματα, η ταλέτ θα είναι εντάξει, θα είμαστε εντάξει. Το στέγαστρο πιστεύω θα είναι εντάξει, γιατί θα γίνει επισκευή και στο στέγαστρο. Μπορεί να έχουμε τις πρώτες αγωνιστικές να μην είναι απόλυτα έτοιμη η κερκίδα που θέλει και το μεγαλύτερο κομμάτι. Ούτως ή άλλως όλα αυτά θα περάσουν αναγκαστικά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Γιατί είναι κατεπήγον, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα έργα γρήγορα για να μπορεί το γήπεδο να είναι λειτουργικό.